Όσον αφορά για εκείνο που έλεγε, Ντονέρ λέγεται, έχει δίκιο. Ντονέρ λέγεται και εγώ μετά τον Έλληνα βγάζω εδώ. Ο Χιλετίδη με ενημέρωσε, γιατί είχα φάει από του Τούρκου και είχα βάλει και, και Μπούκοβα πάνω κτλ. Ακριβώ εκεί τρώω και εγώ στο Κίλτον, το βάθο αριστερά. Εκεί αριστερά στο Κίλτον, ναι. Άμα πα. Άμα πας στο Χίλτον Εδίς, στον Αχθοφόρο, είναι ίδιος ο Καλογεράς. Ίδιος. Θα πάω. Θα το βγάλω μια φωτογραφία και θα το στείλω. Στείλτη μου, ρε. Ήθελα να τον βγάλω. Και μη είχε συμπαθήσει αυτό, ξέρεις, γιατί εκεί στο Χίλτον πηγαίναν όλοι πλούσιοι και τέτοια. Εμείς είχαμε βρει από ίντερνετ. Είχα βρει από ίντερνετ 80 ευρώ το δωμάτιο και 4-5 μήνες πριν. Και έτσι την κούλεψα εγώ εκεί πέρα. Και σε πέρασε και εσένα από αυτούς τους πλούσιους και σε έχει συμπαθήσει και εσένα. Το καλογερά, ρε, τι γέλιο, ρε. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το. Εκεί στην κολονία ήταν το αμίμητο που είχε γίνει στο Χίλτον, εκεί στην πόρτα, που ήταν μία άσχημη με ένα μπεδαρά Γερμανό. Και ήμουνα εγώ πιο πίσω και βγαίναμε από πίσω, ξέρω εγώ. Και. Είχαμε τον Τερλίκα έναν που είχε εδώ το σταθμό, την Καραμελίτσα, και να το σχολιάζω εγώ, βέβαια άξεστο Ρωτόπουλο, ξέρω εγώ. Σου λέει τώρα Γερμαναράδε, κοίτα λέω ρε, εσύ αυτό τέτοιο παιδαρά, λέω με τι βγαίνει ρε γάμο τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Τέτοιο άντρακλα, λέω, να πηγαίνει, λέω, και να γλύφει αυτήν ει τι γάμπε, να πούμε κτλ. Και από εκεί και από εκεί και βγαίνει, βγαίνουμε ρε φίλε, μα λέει. Hey, καλό Πάσχα κύριε Ρατόπουλε, λέει. Αμάν. Ήταν αυτός Γερμαναράς και ήταν δικιά μας από το Κιλκίσμια και έγινα ρεζίλη. Αυτή ήταν δικιά μας, ναι. Κοίτα, ρεζίλη το σκυλιόν έγινα. Αφού δεν πήγαινα στην τραπεζαρία από την τροπή μου, μην τη συναντήσω και μα τι να πω. Και μια άλλη φάση η οποία... Είχαμε μπει στο πούλμαν να πάμε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Και στο πούλμαντό ήταν και ένας εξιντάρης με μια τριαντάρα. Και ήταν ζευγάρι. Ναι. Και να λέω εγώ, το που θα πω, γκόμενα την έχει, γραμματέας του είναι, τι αυτό και τα λοιπά, και να σχολιάζω. Ναι. Τερλίκα τρώει καλά αυτός, να το λέω, και αυτή και ακουγόταν και τα λοιπά. Και πάμε στο ξενοδοχείο. Εγώ νόμιζα ξένοι ήτανε. Το βλάκα τώρα αυτό μου. Πάμε που λες εκεί. Λέει, πάμε στις ταυτότητες εκεί, η γυναίκα του Τελίκα λέει, παρακαλώ, λέει, η κύρια, λέει, προηγείται, λέει, ο κύριος. Ναι, λέει, πώς ονομάζεται, εγώ έρθει ο ναι, λέει, Γρηγοριάδης. Μα πας έτσι, Γρηγοριάδης. Α, μάλλον ρεζίλη, γίναμε πάλι όπου πηγαίναμε, γινόμασταν ρεζίλη. Εδώ πάει αυτό που λένε, ρεζίλη, να μας άσπαρα παρά να μιλάς. Ρεζίλη γινόμαστε, λέει, μη μιλάς, μου λέει, μη μιλάς. Θα γίνει ζημιά, καυγά θα γίνει, λέει. Εγώ δεν συγκρατιόμουν. Όταν μεταξύ δεν συγκρατιόμουν, λέει. Ρε τι γέλιο έχω ρίξει, ρε φίλε, τι γέλιο. Και μια και ένα καυγά έχω κάνει. Ένα Γερμαναρά τον πασάλιψα με κάτι παστουρμάδες. Είχαμε μπει σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν κάτι self-service, αλλαντικά και τέτοια. Σαν σαντουιτσάδικο, αλλά σαν mini market, κάτι, ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Και μα σερβίρανε, εγώ του μπιώτη να πούμε, τα τρώγα με τα χέρια. Έπιανα το σαλάμι με το χέρι και τα λοιπά. Και ψωνίζεις από εκεί, αλλά έχει και κάτι καθισματάκια τα οποία, να πούμε, κάθεσαι και τρως. Και ήταν ένας παππούς, ήταν ένας 65 και έκανε κινήσεις. Δηλαδή, κοίτα πως τρώει αυτός, μια και τα λοιπά. Λέω να του χώσω μια γροθιά του παλιού. Λέει, όχι, λέει, δεν είναι εδώ, λέει, όπως στην Ελλάδα του χώσεις γροθιά και αυτά και τα λοιπά. Σε πάρουν, λέει, μέσα. Φυλακή. Φυλακή έχει εδώ, λέει. Άστα του ποιότητα, λέει, που ξέρεις, λέει, εσύ, μάγκα, λέει. Μάλλον με ειρωνεύεται και τα λοιπά. Και παίρνω το παστουρμάκι και λέω, what's your problem, my friend, του λέω, και του πασαλίβω με το παστουρμάκι και το κατογέρο. Σκατόγερε, του λέω, κοροϊδεύεις εμένα που είμαι Έλληνας, βρω μόγερε, του λέω, από εκεί. Πώς δεν ήθελα να σε μαζέψουνε πάλι την καιρόχητε. Και πολύ τραβεστή εκεί. Μπα, χαμός γίνεται, και χαμός. Και πολύ τραβεστή εκεί. Βλέπω μια τραβεστή. Capital of gay, capital of gay. Βλέπω μια τραβεστή σαν τον Μπαράβα ήτανε. Ακούς. Ναι. Το μουστάκι τέλειπε μόνο. Και λέω, ποιο να μοιάζει ρε Σιντερλίκα, ποιο να μοιάζει. Λέει, ίδιο ομονιώδης, λέω, είναι ρε. Ομονιώδης ήταν προπονητής στη ΜΕΝΤ. Χαχαχα, να αρχίσουμε να γελάμε μπροστά του. Μας κοιτάνε αυτοί. Πολύ, πολύ τραβέλι εκεί απάνω. Πολύ πράγμα. Πολύ. Χαμός. Και κοίτα. Το τέτοιο τους τώρα με τα καρναβάλια. Ναι. Γίνεται εδώ χαμός. Και κοίταξε και πολύ άσχημος λαός. Άσχημες γυναίκες με πλατυποδία, κάτι τους νταμπάνες.
κάτι με κάτι 45 νούμερο παπούτσια, κάτι άχαρες, κάτι αθήλικες. Ενώ απάσα πάνω στην Ολλανδία έχει κάτι γυναικάρες, έχει κάτι γυναικάρες, κάτι χρώματα, κάτι αυτά και κάτι πεδαράδες γυμνασμένοι Ολλανδοί και τέτοιοι. Καμία σχέση με τους απροπόνητους τους γερμαναράδες. Καμία σχέση. Όλοι γυμνασμένοι, γυμνασμένοι στα ποδήλατα. Ναι. Έτσι, επειδή εγώ έτσι είναι και η δουλειά μου, επειδή μου γυρνάω Ολλανδία, Βέλγιο, πάω σχεδόν... Καμία σχέση από ομορφιά ο ένας λαός με τον άλλο. Καμία σχέση. Για δεν το συζητώ. Γερμανίδες... Με το ζόρι κρατιέμαι, σου λέω. Η γυναίκα μου με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, με το ζόρι κρατιέμαι. Τι να κάνω. Ναι, εντάξει. Δεν με αφήνει να πάω Ολλανδία. Ναι, καλά κάνει η γυναίκα, ξέρει. Σου λέει και στη Γερμανία τι αύριο. Καμιά πλατιπόδα, καμιά του νταμπάνα, καμιά χοντρή, καμιά. Κατάλαβε. Ενώ στην Ολλανδία σου λέει αυτό, θα πάει εκεί να καπνίσει κανένα Μάλμπορο, να πούμε μαλακό. Κάνα Μάλμπορο. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Να είσαι εγκρατή. Να είσαι εγκρατή. Να είσαι εγκρατή εν μέρη. Εν μέρη, εν μέρη. Ναι, ναι. Εν μέρη, εν μέρη. Τι να κάνω, να προσπαθούμε. Να ακούμε και λίγο Ραπτόπουλο, περνάει η ώρα και σε ευχαριστούμε για αυτό. Καλή παρέα είμαστε. Είμαστε παρέα, καλή παρέα είμαστε. Είμαστε ωραία παρέα.